Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση του ετήσιου προγράμματος «Η μεγάλη στιγμή για την παιδεία», που επιβραβεύει την επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τετροβάθμια εκπαίδευση των μαθητών από όλα τα σχολεία της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν βραβευτεί 17.725 επιτυχώντες από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα σε κάθε σημείο της χώρας μας. Στη σημερινή εκδήλωση βραβεύουμε τον πρώτο σε βαθμολογία μαθητή από κάθε νομό και εκπαιδευτική περιφέρεια, δηλαδή τους καλύτερους από τους καλύτερους. Είσαστε οι πρώτοι των πρώτων και πιστεύω πως θα παραμείνετε στην πρώτη γραμμή των ακαδημαϊκών επιδόσεων και σε όλα τα φοιτητικά σας χρόνια μέχρι την αποφύτηση. Να μην ξεχνάτε ποτέ πως η επένδυση στη γνώση αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση της ζωής σας. Και αυτή η επένδυση μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα τώρα που είσαστε νέοι. Η γνώση αποτελεί το καλύτερο όχημα κοινωνικής κινητικότητας. Η ζωή βρίθει από τέτοια παραδείγματα. Όσο και να προσπαθεί κανείς και ό,τι στόχο και να έχει πετύχει, είναι ανθρώπινο να επιζητά την αναγνώριση, η οποία δεν είναι δεδομένη. Και αυτές οι βραβεύσεις μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε και στο μέλλον να παλεύουμε για τους στόχους μας, γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά μαζί μας είναι και η κοινωνία. Από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης, από το Γενικό Λύκειο Δημότιχου, πρώτος των πρώτων του νομού Εύρου, ο Ευάγγελος Γουργούλης, ο οποίος εισήχθη με αριθμό μορίων 19.441 στο τμήμα ιατρικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Στο νομό Εύρου διακρίθηκαν 11 μαθητές από τα συνολικά 22 σχολεία. Στο νομό Ροδόπης από το 3ο Γενικό Λύκειο Κομωτινής, ο Αθανάσιος Παχούμης εισήχθη με αριθμό μορίων 18.999 στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας μας, από το νομό Γρεβενών και το 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών, διακρίθηκε ο Θεόφιλος Καναβός που εισήχθη στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αριθμό μορίων 18.838. Από τη Δυτική Θεσσαλονίκη βραβεύεται ο Νικόλαος Κόνστας από το 3ο Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης, ο οποίος εισήχθη με αριθμό μορίων 19.070 στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, από την περιφέρεια του Πειραιά βραβεύεται η Θεοδώρα Κασάρχου από το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος, η οποία εισήχθη με αριθμό μορίων 19.705 στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών της αεροπορίας μας.